Μάνα μου. Κονιά, πρέπει να έχω σφυναγή με καφέ. Όπως τα άλλη φορά. Γιατί έφερε γούρι. Αλλά επειδή δεν πιστεύουμε σε αυτά. Πιστεύουμε μόνο στην ομάδα μας. Με το νερό, μια χαρά θα πάμε και την Κυριακή, νομίζω. Αλλά εντάξει, στα σοβαρά. Πέρασε και ο ημιτελικός. Όπως το περιμέναμε, νομίζω. Όχι χαλαρά. Διαχειριστήκαμε με άνεση το σκορ. Θεωρώ ότι δεν απειληθήκαμε και τόσο πολλά. Όχι πως περίμενα και κάτι διαφορετικό. Με το 3-0. Αν συγκλασίες ευκαιρίες στο Άσο, τι μας πει. Ναι, αν το σκεφτείς, ναι. Τώρα, αν έκαμε και διαχείριση δυνάμεων, δεν ξέρω. Γιατί είχαν παίχτες που μπορούσαν ασταμάτητα χθες. Αλλά εντάξει, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Διαχείριση, ξεδιαχείριση, έφυγε μία τέσσερα μάτς. Ναι. Ένα δόγου συνούλα. Ράφουμε βάλλον το δάμε, συνεχίζουμε. Ναι. Ένα δόγου συνούλα, ρε τι γίνει. Έντρεχει. Ναι, ρε, εντάξει. Είναι η τελευταία φορά που έχουμε ενδιάμεσο αγώνα. Μετά βγαίνει μια εβδομάδα μέχρι τον τελικό. Θεωρώ ότι δεν αξίζει ιδιαίτερη αναφορά ο χθεσινός ημιτελικός. Όχι, καθόλου. Πάμε στον τελικό. Πάμε στον το μόνο που αξίζει κάποια αναφορά είναι το ότι ξέρουμε το αντίπαλο πλέον. Ναι. Ποιοτικά επέρασε η καλύτερη ομάδα. Για πρώτη φορά στην ιστορία της τελικών κυπέλλου θα διεκδικήσει το τρόπαιο. Θεωρώ ότι όποιος είναι ο αντίπαλος είναι τελικός, είναι ένα παιχνίδι, τα πάντα μπορούν να συμβούν, ζήσαμε το ξανά. Οπότε όποιος και να ερχόταν, το ίδιο θα αντιμετωπίσουμε. Αλλά νομίζω έχουμε καιρό ακόμα, έχουμε ένα μήνα μέχρι. Τώρα ξύνουν τα ενδιαφέρον. Τώρα έχουμε τρία παιχνίδια να δούμε που θα μας βγάλει το πρωτάθλημα, με συνδυασμούς, αν και εφόσον κάνουμε το καθήκον μας, αρχής γενομένης που την κυραγεί σε ένα δύσκολο γήπεδο. Μια έδρα δύσκολη, παίρνει σε μια πολύ καλή ομάδα που εννοείται διεκδικεί για αυτό το πρωτάθλημα και έχει έναν ισχυρό κίνητρο και θα είναι και πιο ξεκούραστη και έχει την παράδοση μαζί τη, υπέρ τη. Κάμε μεγάλη ζημιά την ομάδα. Ναι. Ναι, το παιχνίδι τελικά το 0-1 στα play-off έκανε μας ζημιά μεγάλη γιατί στην ισοβαθμία δυστυχώς είμαστε που κάτω. Και γίνον και το προχτεσιό. Ναι. Γιατί εντάξει, θεωρητικά η νίκη που έπιασε επί του Άρη βοήθησε μας να αυξήσουμε τις πιθανότητες για προαγωγικό εισιτήριο. Ναι. Αλλά μείωσε πολλά τις πιθανότητες για προαθλήμα. Εντάξει, ναι. Διότι αφαίρεσε κάποια σενάρια ναι. Και εκείνα που κράτησε ζωντανά δυσκόλεψε. Ας μην μπούμε στην διαδικασία προς το παρόν, να περιμένουμε να περάσει το παιχνίδι της Κυριακής. Και μετά να μπούμε στη διαδικασία. Αν και ο κόσμος ούλος κρατάει υπολογιστικές, κάνει μαθηματικά, κάνει υπολογισμούς. Μπορεί να χρειαστά για σενάρια σε τέλος. Ναι, γι' αυτό λέω. Μη κακό να χρειαστά. Απλά ναι, θεωρώ ότι είναι το πιο δύσκολο μας παιχνίδι μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος. Θεωρώ. Εγώ έτσι είσαι εγώ. Γιατί αν περάσουμε από την αρένα, πλέον θα δεις τα άλλα δύο παιχνίδια με διαφορετικό μάτι και προοπτική. Ειδικά γίνω μετά που είσαι home. Όχι πως είναι εύκολο, εννοείται πως είναι εύκολο, αλλά εντάξει, άλλο με 20.000 κόσμο, αν και εφόσον περάσει από την αρένα, άλλο να παίζεις away χωρίς κόσμο. Άρα μας κάνει τη χάρη ο φίλος μας ο Σπιλεύσκι. Σπιλεύσκι. Εντάξει, χάρη, ξηχάρη, έχει ως κίνητρο, ναι. Να διεκδικήσει εννοώ όσο μπορεί έξοδο μέσω πρωταθλήματος. Εντάξει, είναι 4 βαθμοί όμως, ποτέ δεν ξέρεις. Ο Σπιλεύσκι, ο οποίος, όσο αντιδραστικός χαρακτήρας και να είναι, προπονητής ακόμα. Το πόσο καλός είναι, φαίνεται έναν πολύ καλός προπονητής λόγω της περσινής πορείας. Ναι. Όμως το γεγονός ότι πάντα μετά τα παιχνίδια, ειδικά στο Γάσι μαζί μας, μιλάμε τα καλύτερα λόγια για τον κόσμο μας. Γενικά για την Ομονία, νομίζω ποτέ είναι ευκάλε χολή. Το ανεβάζουν ένα σκαλί για μένα πάνω. Ας πω, δημιουργείται λίγο η εικόνα ότι δημιουργήθηκε μια εικόνα την πάρξη μένω στο σπάντο. Αρκεψα πιστεύω ότι ίσως όπου γίνησκε το πράγμα και δέχεται μια αντιμωρία, αν ξέρω ότι είναι ένα δικαιολογητά που γίνεται. Κάποιος λόγος υπάρχει. Πολύ πιθανό. Γιατί μαζί μας... Ποτέ. Ναι. Έχει δύο χρόνια ποτέ. Τον καλύτερο τρόπο. Ποτέ, ναι. Εχθές... Ναι, είμαι και μετά από αποκλεισμό, με τρεις ήττες στο πράθυνο και στο κύπελλο. Ενώ και φύγαινε στη διάσκεψη και η πρώτη κουβέντα ήταν ότι respect στον κόσμο της Ομόνιας. Και ότι σηκώνεται ο Ιδιαΐ
Εντάξει. Ούτε εμείς μπορεί να μιλούσαμε έτσι, ας πούμε. Για να δούμε πια πώς να είναι την Κυριακή. Εννοείς η υποδοχή. Είναι διαφορετικά, αφού ξεκινήσε μια κόντρα, μια διαμάχη μεταξύ Σπιλεύσκη και οπαδών του Αποέλ πίσω από τον Πάγκο, γενικά, δεν ξέρω. Που λογικά επιφυλάσσουν κάτι. Το ότι διεκδίζαν το πράσινο με τις συγκεκριμένες δύο ομάδες. Εμένα που μου άρεσε πιο πολλά πουλά χτες, ήταν η δήλωση που είχαμε ο προμηθευτής μας. Ναι, για ποια δήλωση? Ότι την Κυριακή είναι ένας τελικός. Με το μαχαίρι στα δόντια. Ναι, γιατί τούτο έκαμε να πιστώ και να καταλάβω ότι όντως βλέπουν το και τούτοι όσο βλέπουν εμείς. Ναι, αλίμον. Ότι θέλουμε το πράσινο. Είναι να διεκδικήσουν όσες πιθανές μας αναλογούν. Και η πορεία της ομάδας με έλευση στην κύριο Αναστασίου και μετά είναι πορεία προαθλητισμού, κακά τα ψέματα. Η κάρτα μας, εντάξει, είναι ένα ελομονία. Αεκομονία, εντάξει, έλεγε στο δεύτερο γκρουπ. Ένα μικρό λαθάκι τυπογραφικό. Συγχωρούμε τον Ανδρέα τον Καραπαδάη. Πάφος ανόρθωση. Νομίζω ένα διάφορο πλέον. Και από ελ Άρης, θα δούμε τι θα μας πει. Πάφος ζει τώρα σε ρυθμούς τελικού για πρώτη φορά. Να πούμε ότι δεν είναι στην ίδια ώρα εξαγωγής των αγώνων. Τουλάχιστον εμάς. Ναι, έχουμε μισή ώρα διαφορά. Αν το πρέπει να αρχίσει 7.30 εμείς 7 την Κυριακή. Οι επόμενες δύο. Οι υπόλοιπες δύο αγωνιστικές όμως, τελευταίες δύο θα είναι την ίδια ώρα. Πολύ σωστή κίνηση από την ΚΟΠ. Αν και του διαγωνιστική θα μπορούσε να είναι η ίδια ώρα. Εντάξει, δεν ξέρω τον λόγο. Που έχει απλά μισή ώρα διαφορά. Η βαθμολογία. Εντάξει. Ο κόσμος πλέον δεν την πόξω νομίζω. Χρειάζεται καν να δείξω η βαθμολογία. Έτσι είναι, αλλά ξέρουμε πόσοι βαθμολογίε μα μας χωρίζουν που την πρώτη θέση είναι 69 από ΑΠΟΕΛ, 68 ΙΑΚ, 65 ΙΟΕΝ, 69 ΕΠΑΦΟΣ, 69 ΜΑΡΙΣ, 57 ΕΠΑΦΟΣ και 52 ΑΝΟΡΘΟΣΗ. Εντάξει, πολλά θα ξεκαθαρίσουν όσον αφορά τη βαθμολογία για την Κυριακή. Από εκεί πέρα, όσον αφορά το παιχνίδι, είπαμε δυστυχώς η παράδοση τα τελευταία δύο χρόνια δεν είναι υπέρ μας, γιατί μετά την εποχή Μπέρκ αγνώμεν την νίκη. Με κάναμε δύο νίκες στη χρονιά του πρωταθλήματος, 0-3 και 0-1. Το 0-1 ουσιαστικά το θυμάσαι. Το θυμάσαι το πρωταθλήμα. Ναι, με τον Τιάκο. Σε συνδυασμό με το αποτέλεσμα του Απόλλωνα εκείνη την ημέρα. Τα παιχνίδια θυμάσαι κέντρα στο αρένα. Αφού πει στιγμή που δεν κερδίσαμε κανένα, να σου πω το 0-3. Ναι. Γιατί ήταν τότε που αρχίσαμε την αντεπίθεση προς την κορυφή. Ήταν γίνει οι αγώνες οι συνεχόμενοι από ΕΛ, νομίζω, ΑΕΚ, η Ανόρθωση, μετά ΑΕΚ, που ήταν στις τριάρες, οι συνεχόμενες που... αλλά ήταν χωρίς κόσμο, δεν την κουβέντα. Θυμάσαι άλλον εσύ. Είναι μου πολλά το παιχνίδι του 19-20. Ναι. Θυμώ ότι αδικηθήκαμε. Α, το 2-2, με τον Γιώργο Νικολάου. Ναι. Θυμώ έτσι. Και με τον Μίγκο που έφτιανε μόνος του, νομίζω είχαμε ήταν πέναλτι, αν δεν κάνουμε λάθος. Πέναλτι ο Κότσι. Και συνεχίστηκε η φάση και κάναμε εμείς πέναλτι στην ΑΕΚ και σοφάρισε. Ναι. Δύο πέναλτι. Και μοιάζει έναν, νομίζω έπιασε τον Ζόχο. Δεν κάνουμε λάθος. Ναι. Και βάλαμε και γκολ το πρώτο που ήταν. Ακραηθήκαμε και πολλά λεπτά καθυστέρησης, ακυρώθηκε γκολ του Λούφτνερ για επιθετικό φάουλ. Α, ακυρώθηκε, ναι, sorry, ακυρώθηκε γκολ του Λούφτνερ, ναι. Και νομίζω ήταν το παιχνίδι απόδειξη ότι επιστρέψαμε. Ναι, ότι η Ομόνια φέτος πάει για πράσινα, ας πούμε. Είχαμε δύο στα δύο. Ναι, είχαμε δύο στα δύο και πηγαίναμε για τρία στα τρία. Αν έπαιρνε την νίκη με διπλό στο αρένι, στην αρένα ήταν... Όχι πως μετά, η πορεία συνέχισε μετά να είναι... Και όμως είχαν και το τελευταίο παιχνίδι του Ζόχο πριν φύγει και ξαναέρθει μετά. Ο οποίος σε γύρω το παιχνίδι είχαμε πάλι εξαιρετική, τρομερή εμφάνιση. Το λοιπόν, όσον αφορά τον αγώνα, εντάξει, νομίζω πλέον και οι ομάδες γνωρίζονται καλύτερα. Γνωρίζονται πάρα πολύ καλά, sorry. Ναι. Το μειονέκτημα είναι οι απουσίες που έχουμε εμείς και που δεν έχει η ΑΕΚ. Που δεν έχει η ΑΕΚ, ναι. Είπαμε με ακόμα έναν... Για να το πω, μειονέκτημα. Ναι, επειδή λείπουν παίχτες βασικοί. Δηλαδή στην ίδια η δεδομένη απουσία του Κουλυμπαλή προσθέθηκε και ο Μπέζους. Και ο Μπέζους και ο Φαπιάνο, αν και ο Ζόχο, νομίζω των κενών του κάλυψαν τα βάξια, χτύπα ξύλο. Είναι οι άλλοι δύο. Δηλαδή μιλούμε Κουλυμπαλή, πραγματικά δεν έχω λόγια. Δεν έχω λόγια, πραγματικά. Δεν ξέρω. Μπορεί από την εποχή την καλή, την πρώτη χρονιά του Λούφτερ με τον Λάγκ που έχω να δω τόσο καλό κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Σταθερό. Και ο Νικόλας εννοείται, και ο Νικόλας.
Αλλά επειδή εγώ λέμπαλαι, άκουσαν πάρα πολλά από την αρχή της σεζόν, αδίκως. Είσαι πραγματικά... την ομάδα αντί που κάνει προάσχημα, πεις ευκάνε να έμπαινε. Ναι, σίγουρα. Σίγουρα. Μιλούμε ότι δεν είναι απλά ότι είναι καλό στα καθήκοντα, είναι λάθαστος. Ενώ σου και να βγάλει μάπα σωστά έξω, και να απομακρύνει, και πρώτος στη μονομαχία, και ψηλός, και δυνατός, και με την μπάλα στα πόδια σωστός, πειθαρχημένος, τρομερός πραγματικά. Πραγματικά, leader στην άμυνα. Είναι να απουσιάσει, εντάξει, λογικά, δεν ξέρω, έτσι μας την δεκάδα, ο Μιλετίς, ο οποίος... και σαν δεξιμπακ ξανά. Πολύ καλός, θα πάρει θέση δίπλα από τον Νικόλα. Είχαμε αλλαγές πάλι στα άκρα, εντάξει, ο Μάθιος δεν επιστρέψει λόγω της μετακίνησης του Μιλετής σίγουρα. Νομίζω ότι ο Χαμάς. Ο Ζόχο, εντάξει. Τώρα στο κέντρο πιστεύεις ότι θα δούμε και όμως είδαμε χτες. Ναι. Και ίσως με την άκρη να μας πει και καλύτερα. Ναι, εγώ νομίζω, ναι. Στα πρώτα παιχνίδια έπια μας το κέντρο. Ήταν το κλειδί. Ήταν η μόνη ομάδα στα play-off. Δεν μπορεί ο Ιτσο γενικά στο πράθυρο να δυσκολεύει μας τόσο πολλά στο να κυκλοφορούμε την μπάλα, να την βγάλουμε σωστά από την άμυνα, να μεταφέρουμε. Είναι η μόνη ομάδα που μας το έκαμε τον πράγμα. Δεν ήξερα. Ναι, στο κέντρο, ναι, τώρα. Τρολέδες μαζί μας έξω από Αθένη. Ναι. Κι αν το αποδόσεις. Αν και στο αρένα που προηγηθήκαμε, τι ήταν το παιχνίδι δηλαδή να πεις ότι έπρεπε να χάσεις. Ούτε στο 0 να στο χάσεις έπρεπε να χάσεις. Ούτε εμείς μπορεί να λέει τα ίδια ότι έπρεπε να χάσεις. Αλλά εντάξει, είπες και εσύ είχαμε μαζί μια τελικά το 0-1. Πολύ, γιατί χάσεις τις βαθμίες. Και αν πάρει να πάει έτσι το μας πάλι, νομίζω. Χαμηλό σκορ, προσεκτικές οι ομάδες, αν και η ισοπαλία αν έρθει... Έρθει συνδυασμό με τον Νίκο Καπουέλ. Εντάξει. Πρώτα να κερδίσουμε εμείς. Αν δεν μπορούμε να κερδίσουμε, αυτού είναι σοβαλία, δεν θα χάσουμε. Ναι. Ξάλλου ήξαμε το θέτος ότι παίζουμε για εμάς και για ένα άλλο. Βέβαια, εντάξει, εννοείται το πράγμα. Εντάξει, η ομάδα πλέον έγινε πάρα πολύ δύσκολο κατάβλητη. Πολύ λίγες φάσεις θα δεχτεί σε κάποιον παιχνίδι. Πιστή στο πλάνο της, τακτοποιημένη τακτικά. Με ρόλοι, οι παίχτες ξέρουν τους ρόλους τους. Μείναμε στο κέντρο. Ναι, περιμένουμε ότι ήταν τριάδα. Γι' αυτό νομίζω αρχίζουν και χτίσει του οι τρεις. Και από εκεί πέρα, σε μέδο, λογικά πάμε για Σίμιτς. Άρα, πιστεύω λίγο. Αν πάει ο Σίμιτς. Για να έχει και μια λύση να αλλάξει κάτι στον άξονα. Ναι, για να πάει με την τριάδα που πάμε χθες στο κύπελλο, άρα ο Σίμιτς παραμείνει στον πάγκο. Ναι. Και στο επίσκη ο οποίος θα επανέλθει. Ναι. Εκτός και άλλη επιλογή να μείνει έξω ένα Μπασιρού. Και να παίξει ο Σίμιτς δεκάρι, να παίξει ο Αλίου δεξιά. Αλλά νομίζω δεν θα το κάνει γιατί να μειωθούν και οι επιλογές του επιθετικά ύστερα. Αυτά. Εντάξει, είπαμε ξανά, δύσκολο παιχνίδι. Εννοείται ότι είναι κατόρθωτη νίκη. Εντάξει, μην το κάνουμε και θεοποιήσουμε τον αντίπαλο. Εντάξει. Απλά είναι σε καλή κατάσταση και ΑΕΚ. Είναι κυρίως λόγω των απουσιών μας που δυσκολευτεί λόγω του αντιπάλου. Ναι. Αν τις είχαμε δει τους κοιότητες, τους παίχτες που λείπουν τώρα, ήταν πολλά... Λείπουν βασικοί παίχτες, λείπουν και παίχτες οι οποίοι μπορεί να μένουν να αγωνίζουν, αλλά θα ήταν μια επιλογή στον πάγκο, αν και φως, ο Κασάμα, ο Φράσον, 20 λεπτό. Ήταν να δώσουν ανάσα στο Χάμπο, στον Κούσουλο, ή και χτες ακόμα μπορούσαν να αγωνιστούν λίγο. Λείπουν και τούτοι. Με το καλό να περάσει ο αγώνας και κερδίσουμε, πλέον θα έχουμε μια εβδομάδα. Θεωρώ ότι μέχρι το Αποέλ θα επιστρέψουν κάποιοι. Νομίζω ότι ο Φράσο ήταν άρρωστος να επιστρέψει, εντάξει, ο Κασάμα και ο Λάγκ, λογικά. Αλλά εντάξει, έναν-ένα. Πάμε στην αρένα την Κυριακή με πίστη και αισιοδοξία. Νομίζω η ομάδα το απέδειξε ότι μπορεί να τα καταφέρει παντού. Και αν κερδίσουμε, κάνει μας τη χάρη το αποτέλεσμα στο. Ναι. Στο ACB, δεν θα μας preview το επόμενο επεισόδιο. Ένα μόνο ιδιαίτερα μαθηματικό. Κάπως έτσι. Ας θεμώ δευτέρι. Φέρνουν και όντο, βγάμε μας τεμιτσίες πηγιούες. Ναι. Μαθηματικά. Να ξεχάμε. Είναι σενάρια. Σενάρια. Να αρχίσει ο κόσμος που την κερδίζει την νύχτα να κερδίσουμε τα σενάρια, οπότε να γεμίσει ο τόπος. Και τα site, και οι συνάδελφοι, οι δημοσιογράφοι, όλοι νομίζω. Αλλά εντάξει, πρώτα το καθήκον μας εμείς, όπως λέμε. Και θα δούμε τα υπόλοιπα
Από Δευτέρας. Τώρα είναι η ώρα 7, μόνο. 7.30. Όχι, 7.30 είναι το Αποέλ. 7 εμείς. Εντάξει. Ζήκαν αντερπίνη ώρα, μπάλε, ναι. Ωραία, πάει. Τέλειωσε. Λοιπόν, αυτά νομίζω για το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Και πλέον ραντεβού, επόμενη Παρασκευή, ουσιαστικά. Ερχόμενη Παρασκευή, ναι. Τέλειωσαν οι καθημερινές, ναι. Ναι. Πριν το... Είναι η γενική σα γενική. Είναι η γενική σα γενική.